πάμε στην Super League. Είχες αγωνιστεί στην τελευταία αναμέτρηση της ΑΕΛ με την ΑΕΚ για τη Super League, πριν αρχίσει αυτή η πενταετής περιπέτεια της ομάδας της Λάρισσας στις μικρότερες κατηγορίες. Η ΑΕΚ είχε κερδίσει τότε 2-3, αλλά δεν ήταν από τα καθοριστικά παιχνίδια. Φαινόταν ότι η ομάδα δυσκολευόταν να σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων και της ιστορίας της. Φαντάζομαι ότι χάρηκες βλέποντας την ΑΕΛ να επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία. Θέλω την άποψή σου. Υπενθυμίζω ότι έχει ήδη ξεκινήσει με μια σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Όποιος δεν έχει ζήσει στη Λάρισα ή δεν έχει περάσει από την πόλη αυτή ή από το γήπεδο, το Αλκαζάρ θα πω εγώ, τώρα είναι το Αρένα, δεν έχει σημασία, δεν μπορεί να γνωρίζει την υφή και τη φιλοσοφία αυτής της ομάδας. Η φιλοσοφία της Λάρισας είναι ότι είμαστε μεγάλη ομάδα, ακριβώς όπως το λέω, κερδίζουμε τους πάντες. Για μας τα παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό, απέναντι στην ΑΕΚ, απέναντι στον ΠΑΟΚ, απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο, είναι ότι παίζουμε για να τα κερδίσουμε. Mm-hmm. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Λάρισας, είτε παίζει στη γάμα εθνική, να σας το πω, και τους βρίσκει αντίπαλους σαν στη Super League είτε οπουδήποτε. Οπότε για μένα δεν ήταν έκπληξη ότι κέρδισε τον Ολυμπιακό. Ίσως ήταν κάτι, όχι το αναμενόμενο, αλλά κάτι το οποίο έλεγε ότι θα γίνει. Ναι. Ναι, και δεν θα μπορούσες να αποκλείσεις αυτό. Αυτό λες με βάση την νοοτροπία, την μενταλιτέ με την οποία προσεγγίζεις. Και οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής μπαίνει σε αυτήν την ομάδα είναι υποχρεωμένος να πάει με αυτή τη φιλοσοφία. Mm-hmm.